πώλησης, τον πολιτισμό. Ειδικά σήμερα που πλανάται η σκιά της ανησυχίας και του φόβου σε όλο τον κόσμο, ας θυμηθούμε τους στίχους του Καβάφη. «Τα φάρμακά σου φέρε, τέχνη της ποιήσεως, που κάμνουνε για λίγο να μην νιώθετε η πληγή. Αλλά τι είναι ένα ποίημα? Το αίμα σου που αστράφτει συμπυκνωμένο σε μια λέξη. Και τι σημαίνει να είσαι ποιητής? Πριν απ' όλα, να αγαπάς όλο ένα και πιο πολύ, ξεπερνώντας τον εαυτό σου. Να είσαι αδιάκοπα ερωτευμένος με όλα τα πράγματα». Τάσεις δεν χάνεται, δεν σβήνει με τα χρόνια. Όσο και αν φτύρονται οι φυσιογνωμίες, όσο και αν αλλοιώνονται τα σώματα, μένει στις επιθυμίες που κάποτε προκάλεσαν, στα λόγια που έφτασαν έστω αργά, στην εξερεύνηση δίχως ασφάλεια της σάρκας, στα δράματα που δεν έγιναν δημόσια, στα καθρεφτίσματα χωρισμών, στις ολικές ταυτίσεις. Η ομορφιά των γυναικών παλάζουν τη ζωή, μένει στα ποίηματα που γράφτηκαν για αυτές. Ρόδα Ιθαλή αναδίδοντας το ίδιο αρωμά τους. Ρόδα Ιθαλή, όπως αιώνες τώρα λένε οι ποιητές. Αγρίως υποφέρω, μα στην αγάπη δεν χωράει τάνη επιτάς. Δεν είναι δίλημα η αγάπη, είναι σπαραγμός, και όταν μιλιέται και όταν άρρητα πονάει. Δεν είναι λίμνη η αγάπη, είναι ποταμός, και αν καμωθεί στο βράχο, σε σαρώνει όπως ξεσπάει. Σεβδάς λοιπόν, λαχτάρα παγριεύει, και ρήματα σοφίζεται και μουσική, όταν με το κενό και την απόσταση παλεύει. Κι ας ξέρει πως αγιάτρευτη πληγή. Ή το θυμό της σκόνης της ερήμου, που θάβει τα χωριά των πεινασμένων. Ή το θυμό μιας άδικης τύχης, λες κι είναι τίποτε εδώ κάτω δίκαιο. Μα όταν θυμώνουνε, όταν θεριεύουν τα τριαντάφυλλα, όταν παλεύουνε να την αυτούν από το σκοτάδι, όταν χυμάνε παντού τα αρώματα και η μαύρη σκέψη τους όλο τον κήπο σαρκάζει, τότε ποιος μπορεί να κοιμάται ήσυχος, πως αγαπήθηκε ως και την τελευταία του γεύση, πως δεν θα τον θερήσει πείνα αγάπης. Ο έρωτος, ο άγγελος με τα ανοιχτά φτερά, αλλάζει όψη, μεταμορφώνεται, γίνεται ωραίος, αλλιώς ωραίος, δεν την αντέχει στην ομορφιά του. Τα ζώα τον βλέπουν, κρύβονται, στο δέρμα τους σωπαίνουν τα πλούτα. Δεν τραγουδώ, μάρα γιατί μ' αγάπησες σε περασμένα χρόνια. Σε σένα να αρέσει, γι' αυτό έμεινε ωραίο το πειρασμό.
γύρισε πάλι στο σπίτι και λέει «Δόξα σοι ο Θεός». Αντισταθείτε στον περσικό τάπητα των πολυκατοικιών, στον κοντό άνθρωπο του γραφείου, στην εταιρεία εισαγωγέ-εξαγωγέ, στην κρατική εκπαίδευση, στο φόρο, σε μένα ακόμα που σας ιστορώ. Κομμάτια χάος είναι η ψυχή μου, που έκοψε με τα δόντια του ο Θεός. Άλλοι τα τριγυρίζουν πάνω σε σανίδια, τα δείχνουν, τα πουλάνε, τα αγοράζουν. Εγώ δεν τα πουλώ. Οι άνθρωποι τα κοιτάζουν, με ρωτάνε. Άλλοι γελάνε, άλλοι προσπερνάνε. Εγώ δεν τα πουλώ. Η ζωή μας είναι σουγιαδιές, Κατερίνα Γόγου. Η ζωή μας είναι σουγιαδιές, σε βρώμικα διέξοδα, σάπια δόντια, ξεθοριασμένα συνθήματα. Μπάσο βεστιάριο, μυρουδιές από κάτουρα, αντισηπτικά και χαλασμένα σπέρματα. Ξεσκισμένες αφίσες, πάνω κάτω υπατησίων. Η ζωή μας είναι υπατησίων. Το ρόλ που δεν υπάρχει. Κλέφτες, στα ψέματα παίζαμε. Επί Ασπαλάθων, Γιώργος Σεφέρης. Ήταν ωραίο το Σούνιο τη μέρα εκείνη του Ευαγγελισμού, πάλι με την Άνοιξη. Λιγοστά πράσινα φύλλα γύρω στις σκουριασμένες πέτρες. Το κόκκινο χώμα και η ασπάλατη, δείχνοντας έτοιμα τα μεγάλα τους βελόνια και τους κίτρινους ανθούς. Απόμερα οι αρχαίες κολόνες, χορδές μιας σάρπας που αντιχούν ακόμη. Thank you.
ορισμένη ώρα κάθε μέρα ένα τρένο. Το ίδιο πάντα μαύρο τρένο, πλάι σε κούφια και ακίνητα βαγόνια, σταματώντας για λίγο λαχανιασμένα θα περάσει, χωρίς να βγάλει έξω κεφάλι κανένας ταξιδιώτης. Α, τη φρικτή μελωδία των τρένων, των τρένων που χάνονται σφυρίζοντας βραχνά, μες στην αχλή. Τι είναι το κάθε τρένο, μια ελπίδα να αλλάξεις τη ζωή σου. Ωστόσο, ξέρεις κατά βάθος πως να δοκιμάσεις θα ήταν μάταιο, πως όποιο τρένο κι αν ανέβεις, ποτέ σου δεν θα φύγεις από το μικρό και πένθυμο σταθμό του Χατζή Μπεϊλίκ. Κάποιες νύχτες μάταια θλιβερές και κάποιες μέρες παρμενίζουν μέσα στο χρόνο σαν οθρές γαλέρες. Πάντα κάποιοι άνεμοι νοτιοδυτικοί τις κυβερνάνε και χωρίς σκοπό σε πέλαγο πλατή κυλούν και πάνε. Και τον καπνό λαχταράς βαθιά και νυπνιάζεσαι. Αυτή που τη μισούμε, στη γης αυτή που μας μισεί, κι όσο να πιούμε δε σε σβιούμε, πόνε πικρέ και πόνε αψί που μας κρατάς και σε κρατούμε. Σε αυτή τη μαύρη γης και ζήσει που περπατούσαμε τυφλά και ανθός για μας δεν είχε ανθίσει, κι ούτε σε δέντρο να ψηλά κρυμμένο αηδόνι και λαϊδίσει. Εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω, πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρονες στους δρόμους, τον πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας ασημαία. Καρφώσατε σε εξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής, θα πέσει η πόλη. Η κυβέρνηση έχει πάθει σύγχυση με τις κλιματολογικές μεταβολές. Δεν ελέγχει την κατάσταση. Ο χάρτης της χώρας κατάται σε κουρέλια από τους σεισμούς. Μετακινούνται πόλεις και χωριά. Μετακινείται το μέλλον και το παρελθόν. Η πείνα μας θέρισε. Φάγαμε ως και το δίκτυο καταναλωτού. Αύριο θα φάμε τα γάλματα των προγόνων. Τα γένια, τα μαλλιά μας και τέλος. Σκέπτομαι σπίτι με συντριβάνι με κλαδιστά νερά. Γυρεύει, θέλει την άλλου.
Κύριος Σαββάτου, ξημερώνοντας Τετάρτη, ως μη Παρασκευής κακό σημάδι. Νύχτες σε κύκλο, συνεχόμενες, και ανοιχτές στον κάτω κόσμο. Τέλος του χρόνου, πρέπει να βιαστώ, να παραδώσω το γραφτό μου. Πρέπει να βιαστώ, όλο πιο δυνατά ακούγεται, όλο πιο δυνατά, να κλαίει με λυγμούς ένα παιδί πεσμένο μπρούμητα στο παρελθόν. Οι πόρτες της Φλόρινας, Θανάσης Μαρκόπουλος. Πόρτες λιτές, ξυλόγλυπτες. Πόρτες καφέ, γαλάζιες, πράσινες. Δίφυλες πόρτες, τρίφυλες, με το κομμένο χέρι. Πόρτες σκευρές, γδαρμένες, ξέθωρες. Πόρτες γριές, άλλες τυφλές και άλλες με μάτια ορθάνυχτα, με κουρτινάκια βλέφαρα και φρύδια μισοφέγγαρα. Πόρτες που προβοδίσατε τη χαρά και το θάνατο με τρίξιμο παράπονο και αμίλητες συντροφεύσατε νυχτέρια ατέλειωτα στα ξύλινα κατόφλια. Πόρτες πιστές, εχέμηθες, πόρτες παλιές της Φλόρινας. Καπάκια αρμοστά, υπέροχα, στα τελευταία φέρετρα. Σκουριάζουν και δύο-τρεις μοτοσυκλέτες, σημαίες κάποτε ένδοξες της άνοιξης, φτερούγες των πιο γοργών πουλιών, που τώρα δεν διψούν ούτε για ένα μικρό περίπατο, ούτε για μια ναχτίδα φεγγαριού στα μέταλά τους. Έξω χιονίζει με μανία και όλα τούτα δεν σκεπάζονται από το χιόνι. Η Λιτανία, Νίκος Αλέξης Ασλάνογλου. Καμιά φορά μες στην προχωρημένη νύχτα έβλεπα δρόμο μοναχικό, αδιέξοδο, να συντροφεύει σπίτια, να χάνεται αθόρυβα μέσα σε αυλές. Και ήμουν σαν αφημένος σε δικιά μου μουσική, ζώντας αδιάκοπα με παρεστήσεις και αυταπάτες. Μα τώρα που επιστρέφει το βαθύ σούρουπο, ακούω σαν λιτανία να έρχονται μέσα στο πισινή σύννεφο. Πλήθος θόρυβοι μακρινοί, στρατιώτες μάχημοι, ανεύθυνα παιδιά, άντρες της ακτοφυλακής και γυρολόγοι. Έρχονται αθόρυβα, συρτά, νόμιμα για να πάρουν ό,τι περίσωσαν, κοιμήλια και αναμνηστικά. Μα περισσότερο θέλουν το Μύρωνα, που σκότωσαν αυτοί. Και τώρα ζητούν ευθύνες και φωνάζουν και ξεσκίζουν τα ρούχα τους. Είναι απορρίς που τις ανασκετώ να ακολουθώ τα βήματά σου, Μίμη. Γνωρίζω την αλήθεια. Τι ωφελεί αδιάκοπα σ' αυτή να με επιστρέφεις. Για ποιο σκοπό ο χορός των ερυπείων, η επαναβίωση τόσων χωρισμών, η εκταφή του ενταφιασμένου χρόνου. Σώπασε. Σώπασε. Η ψυχή κοιμάται. Ή τι ξυπνάς, κουράστηκε να ελπίσει, κουλουριασμένη μέσα στον εαυτό της, έχει αφαιθεί στη μόλις μουσική που η αίσθηση του μάτιου αναδίδει. Η Σμινίνη, Τάσος Λιβαδίτης. Κάποτε θα πάρουμε ένα γράμμα, θα είναι από μια άλλη εποχή. Θα το ακουμπήσουμε στο τραπέζι αμήχανη, θα σκεφτούμε πόσο είμαστε ακόμα ξένοι. Οι λέξεις θα έχουν γίνει φαντάσματα. Στο δρόμο θα βρίσκεις καμιά φορά ένα επισκεπτήριο. Αλλά δεν θα έχουμε μνήμη. Τα καφενεία άδειασαν τοπία του υπερπέραν. Και μόνο εγώ, τότε ο τρελός, θα σηκωθώ και θα φωνάξω «Σύντροφοι», σαν να απαντάω στην ατέλειωτη αυτή σιωπή. Το ημερολόγιο θα δείχνει Οκτώβριο, με τα μαραμένα φύλλα και τις εξεγέρσεις. Θυμήθηκα δυο ωραία γρήγορα.
Σμύρνη για να εργαστεί εκεί και πια δεν ειδωθήκαμε. Σκοτεινών επιδιώξεών σας, εν πλήρη γνώση της ζημιάς που προκαλείτε με το παράδειγμά σας στους νεωτέρους. Κανένα ποίημα ποτέ του δεν τραγούδησε και δεν θα τραγουδήσει την αγωνία όποιου αγαπά και δέεται να φύγει γρήγορα, να φύγει ο χρόνος όσον γιορτή σμιγμένος με την αγαπό του, για να έρθει γρήγορα να έρθει ο άλλος χρόνος, ο επόμενος, να σμίξει πάλι με την αγαπώ, να γεωργηθούνε. Κανένα ποίημα ποτέ του δεν ιστόρισε και δεν θα ιστορήσει τον πανικό να μην θυμάσαι καν τι μήνας, ποια ημέρα, έτσι όπως τα φύλλα στο ημερολόγιο καθυλώθηκαν στο φθινόπωρο. Κανένα ποίημα ποτέ του δεν ετόλμησε, δεν θα τολμήσει να το πει πως αληθεύει με το ψέμα του άνθρωπος και δίχως όχι. Κανένα ποίημα ποτέ του δεν υψώθηκε και δεν θα υψωθεί όσο χελιδονάκι ταπεινό κομμάτινο που από το πολύ το μαύρο του ολολευκαίνεται. Κανένα. Γι' αυτό και συνεχίζουμε να γράφουμε. Χωρίς αυτιά να ακούτε, με σφραγητά. Το τι δεν πρόδωσες, εσύ να μου πεις. Εσύ και οι όμοιοι σου, χρόνια και χρόνια, ένα προς ένα τα υπάρχοντά σας ξεπουλώντας τις διεθνείς αγορές και τα λαϊκά παζάρια. Και μείνατε χωρίς μάτια για να βλέπετε. Τις αυταρές σκιάς μου, με στόνο στο σκοτάδι, έτοιμος να γεννηθώ στο φως των ματιών σου. Από όλες τις λέξεις, Γιάννης Πατήλης. Από όλες τις λέξεις που συναντώ, παρακολουθώ τις πιο όμορφες, τις πιο λεπτές, τις πιο σφιχτές. Ξένω τα νερά του αμοιακού μου σάρκου. Τρέφομαι με τις σάρκες μου, καταπροχθίζω τις ασχήμιες, τα περιττά κιλά, ώσπου η όρασή μου να εφρανθεί στον καθρέφτη. Τις πιο νέες, τις φαντάζομαι γυμνές, κυριολεκτικές, δίχως επίθετα και σαχλαμάρες. Τις περιμένω αργά το μεσημέρι, όταν επιστρέφουν, ανέμελες και ξεμοναχιασμένες. Και τους ρίχνομαι εκεί, στην είσοδο της πολυκατοικίας. Θέλω να γνωρίσω όλους αυτούς τους μανιακούς του λόγου, να γλύψω το μελάνι από τα δάχτυλά τους, να φιλήσω τα παραμορφωμένα τους μέτωπα, να συμμαζέψω τις τσαλακωμένες τους ονειρόξεις, να διορθώσω τα ορθογραφικά λάθη του ερωτά τους, να τους καθησυχάσω, να τους πείσω πως δεν χρειαζόμαστε άλλο αίμα για απόψε. Πως χορτάσαμε.
Κι ύστερα να τους βάλω στο κρεβάτι και να τους αναγνωρίσω. Τα αντικλείδια, Γιώργης Παυλόπουλος. Η ποίηση είναι μια πόρτα ανοιχτή. Πολλοί κοιτάζουν μέσα χωρίς να βλέπουν τίποτα και προσπερνούν. Όμως μερικοί κάτι βλέπουν. Το μάτι τους αρπάζει κάτι και μαγεμένοι πηγαίνουν να μπουν. Η πόρτα τότε κλείνει. Χτυπάνε, μα κανείς δεν τους ανοίγει. Ψάχνουν για το κλειδί. Thank you.
Και στον τομέα αυτό προσπαθούμε τοπικά και υπερτοπικά να συνεργαστούμε με άλλους φορείς και συλλογικότητες. Η ποίηση, έλεγε ο Ντοστογιέφσκι, ότι μπορεί να σώσει τον κόσμο. Και στον τομέα αυτό προσπαθούμε τοπικά και υπερτοπικά να συνεργαστούμε με άλλους φορείς και συλλογικότητες.